Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, υγιεινές συζητήσεις, ξεκινά στο διάβλο, το φιλόξενο διάβλο του ΤΟΠ. Σήμερα το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε είναι όσον αφορά για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, τους μύθους και τις αλήθειες που το συνοδεύουν. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δύο εκλεκτές προσκεκλημένες, την κυρία Αθηνά Παγκαλιώτα, παιδίατρο. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Παυλού Οικονόμου Δήμητρα, η οποία είναι παθολόγος. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα το σημερινό θέμα είναι ένα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία και μάλιστα αυτούς τους χειμερινούς μήνες η γρίπη, σε λίγους μήνες μάλλον από τώρα, θα είναι σε έξαρση. Και καλό θα ήταν να αρχίσουμε να παίρνουμε τα προληπτικά μας μέτρα από τώρα που είναι νωρίς, για να μην έχουμε τα περσινά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς κατέγραψαν 197 θύματα στη χώρα μας. Ένα νούμερο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δικιά μας αμέλεια, το να κάνουμε ένα απλό πράγμα, τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Και σήμερα ακριβώς αυτή η εκπομπή έχει το σκοπό να ευαισθητοποιήσει όλους εσάς που την παρακολουθείτε, για να καταρρύψουμε αυτούς που είπαμε, τους μύθους, και να δούμε ποιες είναι οι αλήθειες και αν θα πρέπει ή όχι να κάνουμε αυτόν τον εμβολιασμό και ποιοι θα πρέπει να το κάνουμε. Ας ξεκινήσω από εσάς, κυρία Παυλού. Τι είναι γρήπη? Η γρήπη, όπως γνωρίζουμε, είναι μια οξία νόσος η οποία προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο, δηλαδή τη μύτη, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα και τους βρόνχους. Προκαλείται από τους ιούς της γρήπης ή τους ιούς της ινφλουέντζας, όπως λέγονται, και υπάρχουν τρεις τύποι ιών. Είναι η A, B και C, όμως θα πούμε ότι οι τύποι A και B είναι αυτοί που κατεξοχήν προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Αυτό γίνεται κυρίως στους ενήλικες? Προσβάλλονται και τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες. Τα παιδιά έχουν τους ίδιους ιούς που έχουν οι ενήλικες? Ναι, έχουν τους ίδιους ιούς και σε συχνότητα περίπου την ίδια, δηλαδή υπολογίζεται ότι 20-30% των παιδιών κάθε χρόνο αρρωσταίνουν από γρήπη. Ωραία. Πότε εμφανίζεται αυτή η γρήπη? Η γρήπη εμφανίζεται στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και έχει το χαρακτηριστικό ότι κάνει εποχιακές εξάρσεις. Οι εξάρσεις αυτές ξεκινούν απότομα, κορυφώνονται μέσα σε 2-3 εβδομάδες και στη συνέχεια έχουν πάλι μια απότομη ύφεση. Εκτός από αυτές τις εποχιακές εξάρσεις, οι οποίες συμβαίνουν κάθε 1-3 χρόνια, υπάρχουν και επιδημίες οι οποίες συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, είναι οι λεγόμενες πανδημίες γρήπης. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω και να ενημερώσω ότι είχαμε μια πολύ σοβαρή πανδημία γρήπης το 1918, ονόματι Ισπανική γρήπη, η οποία στήχησε τη ζωή 20-40 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια είχαμε και άλλες πανδημίες, και το 1957 είχαμε την Ασιατική γρήπη και το 1968 την γρήπη του Χονγκ Κονγκ, που επίσης και εκεί ο αριθμός των θυμάτων ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Και θα θυμίσω και το 2009 που παρουσιάστηκε ο τύπος Α του ιού Ι1Ν1, όπου και εκεί είχαμε κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα κρούσματα τα οποία μας ενέφερε εδώ η συνάδελφος συμβαίνουν και στα παιδιά, δηλαδή είχαμε και εκεί θανατηφόρα κρούσματα. Ναι, δυστυχώς έχουμε θανατηφόρα κρούσματα και στα παιδιά. Δεν προστατεύονται δηλαδή από κάτι αυτά που είναι πιο μικρά σε σχέση με τους πιο ενήλικες? Όχι, ίσα ίσα τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτυγμένο το νοσοποιητικό σύστημα τόσο καλά όσο τα μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, και θεωρείται ότι είναι κάτι παρόμοιο όπως είναι και στους υπερήλικες πλέον. Έχουν μειωμένο ανοσιακό σύστημα. Λόγω της ανοριμότητάς. Ναι. Πόσοι περίπου νοσούν κάθε χρόνο από τη γρήπη στον κόσμο, έχουμε κάποιο νούμερο?
Υπάρχουν στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το ποσοστό για τους ενήλικες είναι 5 με 10% όπως είπαμε και 20 με 30% για τα παιδιά. Υπολογίζεται όμως ότι σοβαρά θα νοσήσουν παγκοσμίως 3 με 5 εκατομμύρια ασθενείς. Και το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι ετησίως χάνουμε περίπου 200.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τη γρήπη. Αυτό είναι τρομερό νούμερο. Εδώ στη χώρα μας τι γίνεται? Στη χώρα μας υπάρχουν κάθε χρόνο οι εξάρσεις, οι εποχιακές της γρήπης, οι οποίες κατά καιρούς λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις. Μπορούμε εδώ, αν γίνεται, να δείξουμε και την διαφάνεια, να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα τον περσινό χειμώνα 2015-2016. Το επιδημικό λοιπόν κύμα της γρήπης ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, κορυφώθηκε μετά από 3 με 4 εβδομάδες, δηλαδή στις αρχές του Φεβρουαρίου, και στη συνέχεια υπήρξε κάποια ύφεση, ωστόσο κρούσματα υπήρχαν μέχρι και τον Απρίλιο. Το στέλεχος της γρήπης το οποίο επικράτησε ήταν ο ιός τύπου Α, ΙΤΑ1Ν1, και να πούμε ότι υπήρξαν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 435 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία 408 νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων ήταν μεγάλος. Ήταν 197 άτομα, εκ των οποίων τα 172 νοσηλευόταν σε μονάδες και τα 25 ήταν εκτός μονάδας. Να πω επίσης ότι από τα άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν στην εντατική, το 75% των ατόμων ήταν αυτά που λέμε ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει και ένα 25% ατόμων που ήταν υγιεί και έχασαν τη ζωή τους από τη γρήπη. Που θεωρούσαν ότι είναι υγιή πιθανά, γιατί ναι, πιθανά να είχαν κάποια υποκείμενη νόσο την οποία να μην τη γνώριζαν. Ενδεχομένως, ναι. Γιατί υπάρχουν και αυτές μέσα σε εισαγωγικά οι βουβές νόσους, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, που πολλοί άνθρωποι μπορεί να νοσούν και να μην το γνωρίζουν γιατί δεν έχουν εξεταστεί. Έτσι, και νομίζουν ότι είναι καλά, παρόλα αυτά, χωρίς να έχουν κάνει μια εξέταση απλή. Έτσι θεωρούμε ότι είναι υγιής, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι και από αυτά τα υγιή άτομα αρκετά ήταν παχύσαρκα, που σημαίνει ότι και η παχυσαρκία καθιστά το άτομο περισσότερο ευάλωτο στην γρήπη και στις επιπλοκές της. Κυρία Παγκαλιώτα, πώς μεταδίδεται ο ιός της γρήπης, δηλαδή πώς κολλάμε? Κολλάμε από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται όταν βήχουμε ή όταν φτενιζόμαστε. Τόσο απλά. Οπότε είτε με άμεση επαφή από άτομο σε άτομο, είτε μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Δηλαδή το τραπέζι που καθόμαστε, η καρέκλα, τα παιχνιδάκια που πιάνουν τα παιδιά, το πόμολο της πόρτας. Έτσι, καθημερινή επαφή και έχουμε μετάδοση του ιού. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες πρόληψης του τι θα πρέπει να κάνουμε? Βεβαίως υπάρχουν. Όταν λοιπόν κάποιο άτομο πάσχει από τη γρήπη ή ακόμα και από οποιαδήποτε άλλη υιογενή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, θα πρέπει να έχει υπόψη του κάποιους βασικούς κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν όταν φταρνίζεται ή βήχει να έχει κάποιο χαρτομάντιλο και αμέσως να το πετάει στον κάδο απορριμμάτων. Εάν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο, να μην φταρνίζεται στο χέρι αλλά στον αγκώνα. Επίσης πολύ καλή είναι η πρακτική να πλένονται τα χέρια συχνά με σαπούνι και νερό ή με κάποιο ήπιο αλκοολούχο διάλειμμα. Και να πούμε ότι μπορούμε κατά καιρούς να απολυμμένουμε με ινόπνευμα και κάποιες επιφάνειες ή αντικείμενα τα οποία είναι ευρείας χρήσης. Ας πούμε μέσα στο σπίτι μας τα πόμολα που τα πιάνουν πολλά χέρια, ή ακόμα το κομπιούτερ της τηλεόρασης και το κινητό μας που είναι γεμάτα από μικρόβια. Ακόμα τα σχολικά είδη των παιδιών μας, δηλαδή σβίστρες, μολύβια που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα παιδιά, μπορούμε να τα καθαρίζουμε σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm.
Η χρήση που έχω δει διάφοροι, κυρίως στην Ασία, που φοράνε μάσκες, αυτό το πράγμα προστατεύει τελικά? Ή είναι ένας μύθος του ότι φοράνε μάσκες και κυκλοφορούν ή βάζουν? Έχει κάποιο, δηλαδή, κάποιο κομμάτι το οποίο προστατεύει πραγματικά? Προστατεύει σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί δεν αφήνει τα σταγονίδια να μεταφερθούν. Να μεταφερθούν. Ναι. Πάντως δεν υπάρχει κάποια οδηγία το να φοράμε μάσκα ή υπάρχει τέτοιο πράγμα? Στην καθημερινότητα, ναι, όταν εξετάζουμε, ναι, τα παιδιά, όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια οδηγία. Πόσο καιρό ένας ο οποίος έχει γρήπη μπορεί αυτή τη γρήπη να την μεταδώσει? Δηλαδή, αν το παιδάκι, ένα παιδάκι, λέμε τώρα για τα παιδάκια, το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικους, αλλά φαντάζομαι έχει γρήπη, πόσο καιρό θα πρέπει να το κρατήσουμε στο σπίτι, να μην το στείλουμε στο σχολείο, ώστε να μην κολλήσει όλη η τάξη? Εκτός από το πόσο καιρό θα το κρατήσουμε στο σπίτι, πρώτα να πούμε ότι ο ιός μεταδίδεται και πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, περίπου ένα 24ωρο πριν. Άρα μπορεί να έχει κάνει ήδη διασπορά. Ναι, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά, γιατί δεν ξέρουμε ότι το παιδί μας είναι άρρωστο. Από τη στιγμή όμως που το παιδί εμφανίζει συμπτώματα, περίπου 7 ημέρες θα πρέπει να μείνει στο σπίτι, γιατί θεωρείται ότι μεταδίδει τον ιό. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες? Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Απλά εδώ να προσθέσω ότι άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδους ανοσοκαταστολή μπορεί να μεταδίδουν τον ιό και για μεγαλύτερο διάστημα από τις 7 ημέρες, άρα εκεί θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί. Ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδάκια που έχουν γρήπη? Τα συμπτώματα μοιάζουν πολύ με του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή αρχικά δεν μας ανησυχούν. Δηλαδή ξεκινά να τρέχει η μυτούλα του παιδιού, πονάει ο λαιμός του, βύχει, παραπονιέται ότι πονάει το κεφαλάκι του, ζαλίζεται, νιώθει αδυναμία ή μπορεί να εμφανιστεί γρήπη σαν γαστρεντερίτιδα, να έχουμε δηλαδή αιμετούς και διάρειες. Η μαμά διαπιστώνει ότι το παιδί κάνει πυρετό. Απλά συνήθως η γρήπη έχει ευνίδια έναρξη, δηλαδή ξεκινάει απότομα. Εκεί που το παιδί είναι καλά το πρωί, το απόγευμα είναι σχετικά άσχημα και έχει αυξημένη βαρύτητα. Δηλαδή είναι κάπως πιο βαριά τα συμπτώματα και μπορεί να έχει και γρήγορη εξέλιξη. Δηλαδή μέσα σε λίγο 24ωρο το παιδί να κάνει δύσπνοια, να μην είναι καλά, να φυδατωθεί, οπότε άμεσα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Εσείς όταν σας φέρουν ένα τέτοιο παιδί, το είπατε βέβαια λίγο, δηλαδή ουσιαστικά εκείνο το οποίο βλέπετε διαπιστώνει τον πυρετό και την κακουχία, έτσι δεν είναι? Βλέπετε κάποια άλλα πράγματα? Σας ανησυχούν δηλαδή, θα πρέπει? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι πράγματα που βλέπουμε σε πολλές ιώσεις, δηλαδή επιπεφικίτιδα, ρινίτιδα, φαρικίτιδα, ίσως να πιάνουμε κάποιους διεγκωμένους τραχυλικούς λεμφαδένες, αυτά τα μπαλάκια που λέμε στο λαιμό, ή να ακούσουμε κάποια κουραστικά ευρήματα στον πνεύμονα. Στην αρχική φάση δεν θα δούμε κάτι το ιδιαίτερο, να υποψιαστούμε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα είναι γρήπη. Υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να κινητοποιήσει τους γονείς, ούτως ώστε να φέρουν το παιδάκι πιο γρήγορα στο γιατρό? Είναι αυτή η γρήγορη εξέλιξη που λέμε, ότι μπορεί λόγω του ιού της γρήπης να έχουμε κάποια επιπλοκή που πλέον να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία, και οι επιπλοκές συνήθως είναι η οξία μέση οτίτιδα, η πνευμονία, η οξία παραρρινοκολπίτιδα στα μεγαλύτερα παιδιά και στα βρέφη, δηλαδή στα μωράκια κάτω του ενός έτους, η οξία βρομχιολίτιδα που αρχίζει να βαραίνει που λέμε και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και άπνοια. Στους ενήλικες τι γίνεται όσον αφορά τα συμπτώματα? Τι συμπτώματα θα εμφανίσουν, παρόμοια με τα παιδιά ή έχουν κάποιες διαφορές? Λοιπόν, όσον αφορά τους ενήλικες και μπορούμε να το βλέπουμε και στην οθόνη μας, να πούμε ότι τα συμπτώματα έχουν το χαρακτηριστικό ότι ξεκινούν απότομα. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Πολλές φορές δηλαδή οι ασθενείς μας λένε θυμάμαι πότε ξεκίνησε, ήταν την Τετάρτη ας πούμε το απόγευμα. Ξεκινάει λοιπόν με πολύ υψηλό πυρετό από 38,5 έως και 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου, ο οποίος πυρετός μπορεί να κρατάει και από 3 έως 4 ημέρες και να παρατείνεται. Επίσης ο πονοκέφαλος είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι είναι πολύ έντονος και επίσης μπορεί να ξεκινάει απότομα.
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει έντονους πόνους στους μυς, κυρίως των ποδιών και της μέσης, αλλά και πόνους στις αρθρώσεις. Το άλλο πολύ χαρακτηριστικό της γρίπης είναι ότι προκαλεί έντονη κόπωση. Οι ασθενείς είναι εξαντλημένοι. Μας λένε χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είναι πάρα πολύ έντονη η εξάντληση. Μπορεί να συνυπάρχει και ξηρός βήχας. Ωστόσο, το τρέξιμο της μύτης ή ο πόνος στο λαιμό μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο έντονα. Η διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων είναι πάλι αυτό της μιας εβδομάδας. Η κλινική εικόνα γενικά ποικίλει. Έχει ένα ευρύ φάσμα, δηλαδή μπορεί τα υγεία άτομα και τα νέα άτομα να εμφανίζουν ήπια νόσο, όπως είναι και οι άλλες οι κοινές ιώσεις, και μέσα σε μερικές ημέρες να το ξεπερνάνε χωρίς υψηλό πυρετό, όπως μια απλή ίωση. Υπάρχουν εκείνα τα άτομα που θα εμφανίσουν αυτά τα συμπτώματα σε μεγάλο βαθμό και με πολύ μεγάλη ένταση και μπορεί να έρθουν με σοβαρή εξάντληση, και βέβαια μπορεί να εμφανιστεί και ο ασθενής μας κατευθείαν με την δύσπνοια και με να χρήζει νοσηλείας. Επίσης εδώ θα θέλω να επιστήσω την προσοχή ότι ειδικά στα ηλικιωμένα άτομα εκεί μπορούμε να δούμε και άλλα συμπτώματα, δηλαδή ο ηλικιωμένος ασθενής γενικά στους υψηλούς πυρετούς μπορεί να εμφανίσει μια λιθαργική κατάσταση ή ακόμα και έλλειψη όρεξης, να μην θέλει να φάει, οπότε εκεί πάντα θα αναζητήσουμε την βοήθεια του γιατρού. Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείτε εσείς ότι είναι το σημείο το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να το τονίσουμε, να πάνε στο γιατρό? Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο μόλις θα το δούμε αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί από τον γιατρό? Ναι, υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα που λέμε είναι τα συμπτώματα συναγερμού. Εκεί πρέπει να κινητοποιηθούμε. Αν λοιπόν ο ασθενής μας εμφανίζει πυρετό, ο οποίος είναι πολύ υψηλός και δεν υφίεται με τα αντιπυρετικά και διαρκεί για πολλές μέρες, εάν εμφανίσει δύσπνοια, δηλαδή δεν του φτάνει ο αέρας που λέμε, δεν μπορεί να αναπνεύσει, εμφανίσει έναν πόνο ή ένα βάρος στο στήθος, εάν ο ασθενής μας εμφανίζει αφυδάτωση, επίσης αν βρίσκεται σε μια συγχυτική κατάσταση ή εάν κάνει πολλούς και παρατηνόμενους εμετούς, εκεί πρέπει άμεσα να ζητηθεί η βοήθεια του γιατρού και μάλλον θα πρέπει να είναι σε κάποιο νοσοκομείο, δηλαδή εκεί να πάει ο άρρωστος. Είπαμε λίγο για τις επιπλοκές. Υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία θεωρούνται ότι είναι υψηλότερου κινδύνου από ότι ο γενικός πληθυσμός? Ναι, είναι τα παιδάκια που παρουσιάζουν περισσότερο χρόνια προβλήματα, ειδικά προβλήματα με το αναπνευστικό. Τι μπορεί δηλαδή να έχουν τα παιδιά από το αναπνευστικό? Κυρίως τα παιδιά με βροχικό άσθημα, που χρειάζεται να παίρνουν εισπνεώμενα φάρμακα για να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις του άσθματος που λέμε. Τα μικρότερα παιδάκια που έχουν υιογενή συρρυγμό, δηλαδή με την ευκαιρία κάθε ίωσης τα πνευμονάκια τους φυρίζουν που λέμε, αυτό το ακούει ο παιδίατρος. Ειδική ομάδα παιδιών με κυστική ίνωση, που είναι μια κληρονομική νόσος που προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες. Και τα πρόωρα νεογνά που έχουν νοσηλευτεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας όταν γεννήθηκαν και έχουν υποστεί μια βλάβη στον πνεύμονα που λέγεται βροχοπνευμονική δυσπλασία. Όσον αφορά το αναπνευστικό, αυτή είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου. Αυτά τα παιδάκια έχουν απικιστεί το αναπνευστικό τους και από άλλους ιούς μέσα στις μονάδες, έχουν και τέτοιο πρόβλημα? Πιο πολύ αυτό συμβαίνει με τα παιδιά που έχουν κυστική ίνωση. Αλλά με τα υπόλοιπα όχι. Εκτός από αυτά που έχουν αναπνευστικό, τα υπόλοιπα τα παιδάκια? Τα παιδάκια που έχουν κάποιο καρδιακό πρόβλημα, είτε συγγενή καρδιοπάθεια συχνά, είτε κάποια επίκτητη καρδιοπάθεια και χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα για αυτήν, δηλαδή αιμοδυναμικά ασταθή που λέμε. Παιδάκια τα οποία βρίσκονται σε νοσοκαταστολή, είτε κληρονομική κατάσταση, είτε λόγω κάποιου νοσήματος ή θεραπείας που παίρνουν, όπως είναι μακροχρόνια θεραπεία με κορτιζόνη. Παιδιά που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων, ευτυχώς σπάνια κατηγορία. Παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες, με πιο γνωστή τη τρυπανοκυταρική νόσο. Παιδιά με σακαρώδη διαβήτη, τύπου 1 κυρίως, που παίρνουν ινσουλίνη, γιατί εάν προσβληθούν από τον ιό της γρίπης, το πιο πιθανό είναι να απορριθμιστεί το ζάχαρό τους, και άλλα χρόνια μεταβολικά νοσήματα.
παιδιά που έχουν νευρομυϊκά νοσήματα, είναι νοσήματα που προσβάλλουν το νευρικό και το μυϊκό του σύστημα. Παιδιά με χρόνια νευροπάθεια, συνήθως οι νεφροί προσβάλλονται στα παιδιά από τις συγγενείς νευροπάθειες που λέμε, δηλαδή γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα στα νεφράκια τους ή προκύπτει αργότερα. Και τελευταία κατηγορία, τα παιδιά που παίρνουν μακροχρόνια ασπιρίνη, πάλι για ιατρικούς λόγους, δηλαδή έχουν περάσει μία νόσο που λέγεται νόσο του Καβασάκη ή ρευματικό πυρετό. Αυτές είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου που μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές της γρίπης και γι' αυτό το λόγο καλό είναι και να προφυλάσσονται. Αντίστοιχα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου στους ενήλικες, κυρία Παύλου. Στους ενήλικες είναι περίπου οι ίδιες με τα παιδιά. Να πούμε ότι ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων υψηλού κινδύνου. Είναι μία μειωμένη αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, δηλαδή της άμυνας του οργανισμού απέναντι στους ιούς. Έτσι, άτομα τα οποία είναι άνω των 64 ετών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκές, γιατί ακριβώς είναι μειωμένο το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Ενήλικες οι οποίοι έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, όπως είναι οι καρδιακές παθήσεις, με κυριότερες την καρδιακή ανεπάρκεια, τη στεφανία νόσο, ειδικά σε άτομα που έχουν περάσει κάποιο έμφραγμα. Επίσης είναι εκείνα τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια χρόνια πνευμονοπάθεια, είτε αυτή είναι το άσθμα, είτε η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άτομα το λεγόμενο που πάσχουν, χαπ, γιατί οι περισσότεροι έτσι το ξέρουν, έτσι, οι παππούδες. Ο σαχαρώδης διαβήτης και άλλα μεταβολικά νοσήματα, άτομα που πάσχουν από αιμοσφαιρινοπάθειες, οι χρόνιοι νεφροπαθείς και αυτοί που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, και άτομα που πάσχουν από διάφορες ανοσοανεπάρκειες, είτε αυτές είναι κληρονομικές είτε είναι επίκτητες, δηλαδή κάποιο νόσημα που προκαλεί ανοσοκαταστολή ή ακόμα και κάποιες θεραπείες όπως είναι οι χημειοθεραπείες. Να τονίσω ότι σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται και οι έγκυες. Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί όταν η γυναίκα μπαίνει στην περίοδο της εγκυμοσύνης, το ανοσοποιητικό της σύστημα καταστέλλεται. Αφετέρου, λόγω μηχανικών αλλαγών που υπάρχουν στο σώμα της, δηλαδή μια διατεταμένη μήτρα η οποία πιέζει το διάφραγμα και μειώνει τις αναπνευστικές της εφεδρίες, την καθιστούν ευάλωτη στο να εμφανίσει μια βαριά αναπνευστική νόσο και να κάνει επιπλοκές. Μέσα σε αυτό το κομμάτι φαντάζομαι ότι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι και οι χρήστες ουσιών, έτσι δεν είναι, γιατί και αυτοί έχουν ένα κομμάτι. Όσον αφορά για αυτούς οι οποίοι είναι πότες, αλκοόλ κτλ, είναι το ίδιο πράγμα? Ισχύει το ίδιο και για αυτούς. Βέβαια, οι χρόνιοι πότες είναι περισσότερο ευάλωτοι σε βακτηριακές λοιμώξεις. Όμως και στις ιογενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπλοκές. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γρίπης και ενός απλού πυρολογήματος? Δηλαδή, τι θα συμβουλεύατε τη μητέρα που βλέπει το παιδάκι, πώς θα ξεχωρίσει ότι αυτό είναι γρήπη, άρα θα πρέπει να φοβηθώ, και αυτό είναι ένα απλό κρυολόγημα, θα περάσει σιγά σιγά? Τι θα τους λέγαμε? Στην αρχή-αρχή ίσως δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν, όπως και εμείς μπορούμε να μην το ξεχωρίσουμε, που θα εξετάσουμε τα παιδιά. Αυτό που θα μας ανησυχήσει είναι η γρήγορη κακή εξέλιξη της κατάστασης του παιδιού. Δηλαδή, οι μαμάδες ξέρουν το παιδί τους, συνήθως όταν αρρωσταίνει, έχει μυξούλες, κάνει πυρετό, πέφτει ο πυρετός με τον αντιπυρετικό. Αν η κατάσταση του παιδιού είναι πιο βαριά, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να περπατήσει, βρίσκεται σε μια κάπως λιθαργική κατάσταση, θα λέγαμε, σίγουρα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στο γιατρό τους. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θα τους πείτε ότι μπορούν λίγο να περιμένουν οι γονείς μέχρι που να ανησυχήσουν? Είναι ακριβώς μόνο αυτό που είπατε, δηλαδή είναι θέμα πόσο ταχύτητα θα δείξει, πόσο γρήγορα μάλλον θα δείξουν τα συμπτώματα? Μόλις η κατάσταση του παιδιού βαρύνει, πρέπει άμεσα να πάμε στο γιατρό. Δεν μπορούμε να πούμε θα περιμένουμε μήπως γίνει μία καλύτερα. Μέρα, δύο μέρες, όχι, δεν περιμένουμε. Όσο το παιδί είναι σε καλή κατάσταση και πυρετό να έχει και βήχα και μυξούλες, δεν ανησυχούμε. Από τη στιγμή όμως που η γενική του κατάσταση
αρχίσει να εξελίσσεται άσχημα, τρέχουμε στο γιατρό. Στους ενήλικες που έχουν συνείδηση, γιατί εντάξει και τα παιδάκια έχουν, απλώς πιθανά μην μπορούν να εκφραστούν ή να πούν τόσο καλά μια, το τι νιώθουν ή να μας παραπλανήσουν. Στους ενήλικες, πώς μπορεί ένας ενήλικας να καταλάβει, γιατί αυτός έχει καλύτερη συνείδηση λοιπόν του τι γίνεται στον οργανισμό του, πότε θα πρέπει να έρθει σε εσάς και πότε θα πρέπει απλώς να πάρει ένα ντεπόν, τέλος πάντων ένα αναλγητικό και ένα λίγο τσαγάκι και να περιμένει στο σπίτι. Δεδομένου ότι η πιο συχνή επιπλοκή της γρίπης είναι η πνευμονία, θα πρέπει να θορυβηθεί όταν τα συμπτώματα του αναπνευστικού γίνουν πάρα πολύ έντονα. Όταν ο πυρετός κρατάει πάρα πολλές μέρες, όταν ο ασθενής εμφανίζει πολύ έντονο βήχα, πολύ παροξυσμικό ή και συνέχεια, αν αρχίσει και κάνει δύσπνοια και ακόμη περισσότερο αν μας κάνει, αν δει ότι το χρώμα του αρχίζει και γίνεται μπλε, εκεί πρέπει να ανησυχήσει. Όμως πολύ σημαντικό είναι και ο πυρετός. Δηλαδή αν βλέπει ότι ο πυρετός παραμένει 40-39, δεν πέφτει για πολλές ώρες μετά την πυρετικά, εκεί πρέπει να ανησυχήσει. Επίσης αν αφυδατωθεί, δηλαδή αν βλέπει ότι η πίεση του είναι χαμηλή, υπάρχει μια σχετική ταχυκαρδία, αίσθημα ταχυκαρδίας, και εκεί πρέπει να ανησυχήσει. Και βέβαια η πνευμονία μπορεί να εκδηλωθεί και με πόνο στο στήθος, οπότε και εκεί θα πρέπει να την υποπτευθεί. Να πω ότι ο ιός της γρίπης κάνει επιπλοκή την πνευμονία, η οποία μπορεί να είναι είτε από τον ίδιο τον ιό της γρίπης, μπορεί όμως να έχουμε και μια δευτεροπαθή πνευμονία, δηλαδή να προκληθεί από ένα μικρόβιο επιπλέον. Το συνηθέστερο είναι και εδώ ο πνευμονιόκοκκος και ακολουθεί ο σταφυλόκοκκος. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει, είναι έτσι αξιοσημείωτο. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ύφεση των συμπτωμάτων και να απειρετήσει για 2 με 3 ημέρες και στη συνέχεια να ανέβει και πάλι ο πυρετός και ο βήχας να αλλάξει χαρακτήρα, να γίνει παραγωγικός και να έχουμε πιώδη πτύελα. Να βγάζει κοινώς φλέγματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να υποπτευθούμε τη βακτηριακή πνευμονία και βέβαια εκείνη που θα χρειαστεί και η χορήγηση αντιβίωσης. Επίσης να πω ότι ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί εξαιτίας της γρίπης να εμφανίσει επιδείνωση των συμπτωμάτων της καρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή και πάλι δύσπνοια, βέβαια εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, τα ειδήματα στα πόδια, οι υψηλές πιέσεις, θα πρέπει να τον ανησυχήσουν. Ο διαβητικός ασθενής θα πρέπει να ανησυχήσει όταν δει τα ζάχαρά του να είναι πάνω από 250-300 ενώ ήταν ρυθμισμένος, και επίσης εκείνα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια πνευμονικά νοσήματα, ας πούμε αυτοί που πάσχουν από άσθημα μπορεί να κάνουν σοβαρές κρίσεις άσθηματος, αλλά και οι χρόνιοι αποφρακτικοί να κάνουν παρόξυνση της νόσου. Αυτοί λοιπόν, αυτές όλες οι κατηγορίες ασθενών πρέπει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Έτσι είναι, όντως και γι' αυτό που είπα την παρατήρηση για τους καρδιοπαθείς, οι δικές μας μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι οποίοι εμβολιάζονται, που είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, ελαττώνει το κίνδυνο, ο συνολικός κίνδυνος θνητότητας κατά 30%. Γι' αυτό και όλοι όσοι έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους θα πρέπει να εμβολιαστούν ανεξαρτήτου ηλικίας. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που χρειάζεται και το κανάλι και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος, φαντάζομαι, της ενδιαφέρουσας αυτής της συζήτησης. Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αντιγρυπικός εμβολιασμός, μύθοι και αλήθειες. Να σας ρωτήσω, κυρία Παγκαρλιώτα, τι θα πρέπει να κάνουμε αν τα παιδάκια αρρωστήσουν? Αν τα παιδάκια αρρωστήσουν, καταρχάς τα κρατάμε στο σπίτι. Δεν τα στέλνουμε στο σχολείο. Τις δίνουμε αρκετά υγρά να πιούνε, ελαφριά διατροφή. Αν χρειαστεί, αντιπυρετικά για τον πυρετό. Και είπαμε, αν η κατάσταση βαρύνει και αισθανόμαστε ότι κάποια επιπλοκή πλέον έχουμε, πάμε στο γιατρό μας, ο οποίος θα κρίνει αν το παιδί χρειάζεται να πάρει το αντιϊκό φάρμακο που υπάρχει για τη γρίπη και υπάρχει και σε σιροπάκι για τα μικρά παιδιά.
Ή, ναι, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε κάποια βακτηριακή επιμόλυση, θα χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση αντιβίωση, αλλά για το βακτήριο πλέον, όχι για τον ίδιο τον ιό. Τι θέση έχουν, αυτά που ακούμε από καιρό εις καιρό, ή το βλέπουμε κάποιες φορές και σε διαφημίσεις, συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, φρούτα, λαχανικά, τα βάζω όλα αυτά στο κομμάτι εκείνο, δηλαδή το να βοηθηθεί, βοηθούν όντως αυτά τα πράγματα την κατάσταση ή τελικά δεν παίζουν κανένα ρόλο, είναι απλώς δοξασίες. Συμπληρώματα διατροφής δεν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε στα παιδιά, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, όμως η σωστή διατροφή, φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά παίζουν μεγάλο ρόλο στο να έχουμε έναν υγιή οργανισμό, ένα παιδί που θα μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις ιώσεις. Στους ενήλικες. Όταν ένας ενήλικας αρρωστήσει, πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά πρέπει να προστατεύσει και τους άλλους από το να μεταδώσει τον ιό της γρίπης. Πρέπει λοιπόν οι ασθενείς αυτοί να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άλλα άτομα, να κρατούν απόσταση από τους άλλους όταν είναι άρρωστοι, για να προφυλάξουν τους άλλους που είναι γύρω τους. Επίσης να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα που είναι άρρωστα, για να μην κολλήσουν και κάτι άλλο που θα επιπλέξει την κατάσταση. Θα πρέπει να μείνουν κάποιες ημέρες στο σπίτι και να απέχουν από την εργασία τους, αλλά θα τονίσω ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, κλειστούς επίσης χώρους όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, γιατί ο συνωστισμός ευνοεί την μετάδοση της γρίπης, και επίσης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν. Όπως είπαμε και στην αρχή. Ας πούμε λοιπόν και μια φορά, δηλαδή δικαιολογήσουμε που δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, γιατί ακριβώς. Και μια φορά δηλαδή που δεν πρέπει. Λοιπόν, τότε λοιπόν να μην. Αλλά διαφορετικά θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, ακριβώς, και στη δικιά μας την πόλη που δυστυχώς δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να βγει ο ασθενής από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να προσέχει να μην διασπείρει τα σταγονίδια. Δηλαδή, όπως είπαμε και στην αρχή, να φταρνίζεται ή να βύχει σε ένα χαρτομάτιλο το οποίο δεν θα το κρατάει μετά επάνω του, αλλά θα το πετάει, και αν δεν υπάρχει αυτό, να βύχει στον αγκώνα, στο εσωτερικό του αγκώνα, τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και φροντίδα των αντικειμένων που πιάνουν πολλά άτομα. Ήδη ακριβώς το έχει θίξει η κυρία Παγκαλιώτα. Πώς θεραπεύεται η γρίπη στους ενήλικες? Μας είπε ότι υπάρχουν κάποια αντιϊκά σε σιρόπια, υπάρχουν και σε χάπια, και πότε θα χρησιμοποιηθούν αυτά από εμάς? Οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες και τα νεαρά άτομα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη γρίπη όπως και τις άλλες ιώσεις, δηλαδή ξεκούραση για αρκετές ημέρες, άφθονα υγρά, καλή και σωστή διατροφή, λήψη παυσίπονων για τους έντονους μυς που, για τους έντονους πόνους που υπάρχουν στους μυς και τις αρθρώσεις, και για τον πυρετό λήψη παρακεταμόλης. Επίσης να πούμε ότι οι καπνιστές όταν έχουν τη γρίπη θα πρέπει να αποφεύγουν το κάπνισμα. Οι καπνιστές καλό θα ήταν να μην καπνίσουν, θα πρέπει να πούμε εμείς. Συνολικά να το κόψουν, και ας είναι η γρίπη η ευκαιρία να ξεκινήσουν, αλλά δύσκολο. Δεν το βλέπουμε δύσκολο δυστυχώς με τις μεγάλες αποτυχίες, παρόλο το κομμάτι της οικονομικής κρίσης ή όλων αυτών των πραγμάτων που μαστίζουν τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια μικρή κάμψη, αλλά όχι όπως θα θέλαμε. Έτσι. Υπάρχουν όμως και ειδικά αντιϊκά φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τον ιό. Αυτά είναι η οσελταμιβίρη και η ζαναμιβίρη. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και τις εμπορικές ονομασίες. Το ένα είναι σε μορφή δισκίων και το άλλο είναι σε μορφή ισπνών. Αυτά κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει όμως όλοι όσοι πάσχουν από γρήπη να λάβουν αντιϊκά φάρμακα, τα οποία να τονίσω ότι χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Πρέπει να χορηγούνται, καταρχήν να πούμε,
το πρώτο με δεύτερο 24ωρο από την έναρξη των συμπτωμάτων, γιατί μετά είναι τότε άχρηστα. Είναι και περισσότερο αποτελεσματικά. Σε ποια άτομα θα δώσουμε αντίκα φάρμακα, σε εκείνα τα άτομα που έχουν σοβαρά συμπτώματα και σε εκείνες τις ομάδες κινδύνου που μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, διότι εκτός του ότι τα αντιϊκά φάρμακα μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων κατά μία με μία μισή ημέρα, μπορεί επίσης να μειώσουν και τις νοσηλίες αλλά και τις σοβαρές επιπλοκές. Αυτά τα φάρμακα είναι αρκετά ασφαλή και για τα παιδάκια? Ναι, είναι ασφαλή για τα παιδιά, απλά δεν χορηγούνται συχνά. Χορηγούνται σε ειδικές περιπτώσεις και κυρίως μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν ένα παιδί θα φτάσει στο σημείο να πάει στο νοσοκομείο από τον ιό της γρίπης, τότε θα χορηγηθούν. Εκεί πέρα μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι για μια ευρεία κατανάλωση. Όχι, και αυτό όχι, θα συνήθως. Πρέπει να το τονίσουμε, ναι, κυρίως στους τηλεθεατές μας, γιατί συνήθως όταν ξεσπούν τέτοιες επιδημίες, είναι ένα κοινό γνώρισμα, τρέχουν όλοι στο φαρμακείο και ζητούν κάτι από το φαρμακοποιό, έτσι, το οποίο φυσικά όπως και εσείς προείπατε δεν μπορεί να το δώσει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εξέταση και θα πρέπει να επιλεγούν αυτά τα άτομα τα οποία θα το πάρουν αυτό το φάρμακο. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι για όλους, είναι για συγκεκριμένες ομάδες. Για να προστατευτούμε, για να μπούμε στο, τέλος πάντων, στο πρώτο κομμάτι, αυτό που λέμε αντιγρυπικός εμβολιασμός, τελικά με τον εμβολιασμό προστατευόμαστε? Ας ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Παγκαλιώτα. Ναι, με τον εμβολιασμό προστατευόμαστε. Βέβαια δεν κάνουν όλοι το εμβόλιο, το κάνουν κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αναφέραμε. Βέβαια όποιος επιθυμεί μπορεί να το κάνει, άσχετα αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι, και επίσης όποιος γονιός επιθυμεί μπορεί να το κάνει και στο παιδί του. Δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη γι' αυτό. Βέβαια πολύ σημαντικό για τα παιδιά να πω ότι εκτός από τις ομάδες υψηλού κινδύνου είναι πολύ σημαντικό να εμβολιάζονται κάποιοι ενήλικες που βρίσκονται στο περιβάλλον τους. Δηλαδή, μία έγκυος μανούλα αν εμβολιαστεί προστατεύει το έμβριο. Μία μητέρα που θυλάζει, αν εμβολιαστεί, προστατεύει το βρέφος έως 6 μηνών, ναι, μεταφέροντας τα αντισώματα με το μητρικό γάλα, το οποίο μικρό βρέφος δεν μπορεί να εμβολιαστεί το ίδιο. Τα άτομα που φροντίζουν τα νεογνά και βρέφη, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, ή όσοι εργάζονται σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, οι ίδιοι οι βρεφονιπιοκόμοι, αλλά και όσοι εργάζονται στην καθαριότητα, στην τραπεζαρία, καλό είναι να εμβολιαστούν. Φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, το οποίο δυστυχώς έχουμε. Και εδώ είναι αυτό το οποίο προσάπτουν πάρα πολλές φορές σε εμάς και που έχουν δίκιο και ο κόσμος, ότι δυστυχώς τα ποσοστά εμβολιασμού και του δικού μας κομματιού δεν είναι πολύ υψηλά. Είναι κρίμα βέβαια, γιατί αν δεν το υποστηρίξουμε εμείς, από εκεί και πέρα πώς να το πιστέψει και ο ίδιος ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι συζήτησης, αλλά πραγματικά θα πρέπει να δείξουμε μια διαφορετική, να το εμπιστευτούμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή και ο ιατρικός κόσμος και οι νοσηλευτές φυσικά. Όλοι οι συνεργάτες μας, όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη δουλειά. Για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους ασθενείς μας. Και τους υπόλοιπους πάνω απ' όλα. Για τους ενήλικες, τι έχουμε να πούμε? Δηλαδή, όταν θα εμβολιαστούμε, είμαστε 100% προστατευμένοι, κυρία Παυλού? Το εμβόλιο έχει υψηλή αποτελεσματικότητα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα στελέχη του ιού που περιέχονται μέσα στο εμβόλιο είναι σχεδόν τα ίδια ή παρόμοια με τα στελέχη του ιού που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη περίοδο, τότε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μπορεί να φτάσει και το 90%. Επίσης να πούμε ότι όσο πιο υγιής και σε νεότερη ηλικία είναι κάποιος, επειδή είναι ισχυρό το ανοσοποιητικό του σύστημα και μπορεί να δημιουργήσει αντισώματα, επίσης είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό το εμβόλιο. Όσο προχωράει η ηλικία και υπάρχουν και τα χρόνια νοσήματα και εξαντλούνται οι ηλικιωμένοι, δεν είναι πάντα το ίδιο αποτελεσματικό, όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις τους προφυλάσσει από το να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Από ποια ηλικία
εμβολιάζεται, γιατί το είπατε νωρίτερα ότι τα πολύ μικρά παιδάκια δεν τα εμβολιάζουν. Mm-hmm. Από ποια ηλικία λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε παιδάκια? Ξεκινάμε από 6 μηνών και πάνω. Μάλιστα. Από 6 μηνών όλα τα παιδιά μπορούν να εμβολιαστούν. Βέβαια διαφέρουν οι δόσεις μετά αναλόγως με την ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά κάτω των 3 ετών λαμβάνουν μισή δόση του εμβολίου. Και όταν ένα παιδί είναι κάτω των 9 ετών και εμβολιάζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να λάβει 2 δόσεις του εμβολίου, με μεσοδιάστημα 1 μήνα μεταξύ τους. Άνω των 9 ετών, όλα τα παιδιά και οι ενήλικες λαμβάνουν 1 δόση του εμβολίου. Απλώς λίγο να τονίσουμε ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία δεν θα τα εμβολιάσετε ποτέ? Αντενδείξεις δηλαδή του εμβολιασμού. Υπάρχουν, κύρια αντένδειξη είναι η οξία λίμωξη, δηλαδή αν ένα παιδί έχει πυρετό και εκείνη την περίοδο περνάει μία άλλη ίωση, δεν τον εμβολιάζουμε. Βέβαια αυτό ισχύει για όλους τους εμβολιασμούς. Παιδιά που έχουν εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση, δηλαδή αλλεργικό σοκ σε προηγούμενο εμβολιασμό για τον ιό της γρίπης, δεν τα ξαναεμβολιάζουμε. Και παιδιά που έχουν σοβαρή αλλεργία στο αυγό, επειδή κατά την παρασκευή του εμβολίου ο ιός καλλιεργείται σε συστατικά του αυγού, όχι ότι δεν κάνουμε ποτέ το εμβόλιο, απλά πρέπει να το κάνουμε υπό ειδικές συνθήκες. Δηλαδή μέσα σε ένα νοσοκομείο και χορηγώντας λίγο-λίγο το εμβόλιο, όχι όλο μαζί. Mm-hmm. Κυρία Παυλού, είπαμε λίγο αυτοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιάζονται. Οι δόσεις είναι μία, είναι περισσότερες δόσεις? Η δόση των εμβολίων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι μία. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ιούς της γρίπης, οι οποίοι, να τονίσω, ότι δεν προκαλούν την γρίπη όταν γίνεται ο εμβολιασμός. Βέβαια, στο εξωτερικό προσπαθούν να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικά εμβόλια, αυξάνοντας την δόση, ειδικά για εκείνα τα άτομα που είναι άνω των 65 ετών. Στη χώρα μας δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, αναμένουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Οι ενήλικες στην Ελλάδα εμβολιάζονται με μία δόση, μία φορά το χρόνο, διότι να πούμε και αυτό ότι η δεύτερη δόση, γιατί μας ρωτάνε οι ασθενείς μας, ειδικά οι υψηλού κινδύνου, μήπως πρέπει να κάνω και δεύτερη δόση κοντά στο Φεβρουάριο. Όχι, η δεύτερη δόση δεν έχει να προσθέσει κάτι στην ανοσία του οργανισμού. Η περίοδος η οποία θα πρέπει να εμβολιαστούμε, από πότε μέχρι πότε είναι? Οι κατεξοχήν μήνες του αντιγρυπικού εμβολιασμού είναι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Μάλιστα διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, οπότε ακόμα υπάρχει άφθονος χρόνος για όσους δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν να το κάνουν. Και αν ακόμη περάσει και ο Νοέμβριος, μπορούμε να εμβολιαζόμαστε για όλο το διάστημα που υπάρχουν κρούσματα της γρίπης. Απλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή το εμβόλιο χρειάζεται 2 εβδομάδες για να γίνει αποτελεσματικό, δηλαδή να δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα, για εκείνες τις 2 εβδομάδες δεν είμαστε καλυμμένοι απέναντι στον ιό. Αυτή είναι μια πολύ καλή παρατήρηση την οποία κάνατε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται και μέσα στην πρώτη εβδομάδα από τον εμβολιασμό νοσούν και θεωρούν ότι η νόσηση έγινε εξαιτίας του εμβολιασμού. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι όταν γίνεται το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι αυτόματα εκείνη τη στιγμή που κάναμε την έννοιση ότι εμείς έχουμε προστατευτεί. Πρέπει να περάσει εκείνο το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό κιόλας, όπως προείπατε, θα πρέπει να γίνεται νωρίτερα ο εμβολιασμός, δηλαδή αυτούς τους πρώτους μήνες του χειμώνα, το τέλη του φθινοπόρου και αρχές του χειμώνα, ούτως ώστε την περίοδο που έχουμε την έξαρση της γρίπης, που είναι, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, το Φεβρουάριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και ίσως οι αρχές Μαρτίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, να είμαστε σίγουρα καλυμμένοι με το εμβόλιο που το έχουμε κάνει στην αρχή της περίοδου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να το γνωρίζουν, ότι δεν έφταιγε το εμβόλιο, το ότι νόσησαν, ενώ κάναμε το εμβόλιο, γι' αυτό το λόγο νοσήσαμε. Δεν υπάρχει τέτοια.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Το εμβόλιο είναι νεκρός ιός, δεν μπορεί να προκαλέσει το ίδιο λίμωξη. Δεν είναι ανοσογόνο, δεν είναι τοξικό δηλαδή. Απ' την άλλη είναι νοσογόνο, δηλαδή έχει την ικανότητα να υπάγει ανοσιακή απάντηση, να παράγουμε αντισώματα δηλαδή. Αλλά δεν είναι τοξικό. Να πω κι εγώ ότι σε αυτό που είπατε να προσθέσω ότι μας λένε συχνά οι ασθενείς μας, εγώ έκανα το εμβόλιο, αλλά όλο το χειμώνα ήμουνα άρρωστος. Εκτός από αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων που είπατε ότι δεν είμαστε καλυμμένοι, μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα, δηλαδή να αρρωστήσουν από άλλους ιούς, γιατί δεν είναι μόνο ο ιός της γρήπης, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι ιοί οι οποίοι προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και συχνά προκαλούν και παρόμοια συμπτωματολογία. Επίσης μπορεί να κυκλοφορεί και κάποιο στέλεχος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο εμβόλιο. Ή μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ εξαντλημένος και να μην ανέπτυξε τον απαραίτητο αριθμό αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό. Όπως και να έχει όμως, το εμβόλιο παραμένει ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της γρήπης. Προχωρήσαμε, κάναμε το εμβόλιο στο παιδάκι, το αποφασίσαμε και το κάναμε. Ποιες είναι οι παρενέργειες που πιθανά να εμφανίσει αυτό το εμβόλιο στο παιδί μας? Οι παρενέργειες είναι οι ίδιες όπως και σε όλα τα εμβόλια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος φόβος για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δηλαδή συνήθως τα παιδιά εμφανίζουν τοπικές αντιδράσεις που λέμε. Στο σημείο της ένεσης μπορεί να πονάει, το παιδί να πριστεί, να κοκκινήσει, να σκληρύνει. Αυτό κρατάει 1 με 2 24 ώρα. Μπορούμε να βάλουμε κάποιες κρύες κομπρέσες επάνω ή λίγο καθαρό ενόπνευμα και στη συνέχεια περνάει. Επίσης μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα κοινού κρυολογήματος για 1 με 2 ημέρες, ήπια συμπτώματα όμως, λίγο πυρετός, 38-38,5, εφίδρωση, πόνος στους μυς και πολύ σπάνια αναφέρεται περίπου μια περίπτωση ανά 1 εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου ότι μπορεί να κάνουν έντονη αλλεργική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό. Αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που παρακολουθεί όταν ακούει αλλεργική αντίδραση και όλα αυτά φοβάται, υπερβολικά πιθανά, έτσι, αλλά σίγουρα στο παιδί του φοβάται ακόμα περισσότερο. Αυτή η αλλεργική αντίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί? Μπορεί να αντιμετωπιστεί, ναι. Υπάρχουν κατάλληλα φάρμακα. Γι' αυτό λέμε συνήθως όταν κάνουμε ένα εμβόλιο παραμένει το παιδί για λίγη ώρα έξω από το θάλαμο που έχει κάνει το εμβόλιο, είτε είμαστε σε ιδιωτικό ιατρείο είτε στο νοσοκομείο, ούτως ώστε αν εμφανιστεί κάτι. Και τι μπορεί να εμφανιστεί? Να εμφανίσει το παιδί δύσπνοια, να πριστούν τα ματάκια του, τα χείλη, τα αυτάκια. Υπάρχουν φάρμακα που άμεσα δίνει ο γιατρός, δρούν μέσα σε λίγα λεπτά και αντιμετωπίζουν την αλλεργική αντίδραση. Βέβαια είναι τόσο σπάνια που... Ακριβώς, απλώς να αναφέρουμε, ακόμα και σε αυτό το σπάνιο υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Βέβαια. Στους ενήλικες είναι το ίδιο ή τελικά έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι έχουμε στα παιδιά? Υπάρχει κάτι διαφορετικό με το εμβόλιο? Περίπου είναι οι ίδιες οι παρενέργειες, δηλαδή είναι ασφαλές, συνήθως δεν υπάρχουν παρενέργειες. Απλά μπορεί οι πιο συνηθισμένες από αυτές είναι ο τοπικός ερεθισμός στο σημείο του εμβολιασμού. Μπορεί λίγο να κοκκινήσει, να πονάει. Για μία μέρα μετά τον εμβολιασμό μπορεί να υπάρχει μια έτσι... κόπωση, μυαλγίες, ενδεχομένως και πυρετός, όμως είναι συμπτώματα πάρα πολύ ήπια, τα οποία μέσα σε 1-24 ώρο υποχωρούν. Για πιο σοβαρές παρενέργειες, τα ποσοστά είναι αυτά που ανέφερε και η Αθηνά, ότι είναι εξαιρετικά σπάνιες οι σοβαρές επιπλοκές. Δηλαδή, η σοβαρή αλλεργική αντίδραση και στους ενήλικες, το σύνδρομο Γκιουλέν-Παρέ, σε μια συχνότητα όμως που αγγίζει το 1 στο 1.000.000. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι αυτό το σύνδρομο η ίδια η γρήπη το προκαλεί σαν επιπλοκή της σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, τότε η παρενέργεια, ως παρενέργεια του εμβολίου είναι αμελητέα. Ιστορίες που ανά καιρούς είχαν προκύψει στον τύπο και διάφορες εικόνες, οι οποίες φαντάζομαι τις είχατε δει κι εσείς, όσον αφορά το να κάνει κάποιες νευρολογικές παθήσεις στο εμβόλιο, αυτά τα πράγματα ήταν αληθή, ήταν κάποια ατυχή περιστατικά, είχαν κάποια σχέση με το εμβόλιο
ή τελικά δεν είχαν καμία σχέση με όλα αυτά, δεν μια παρενοφιλολογία. Και πάλι υπάρχουν, όπως σας είπα, το σύνδρομο Γκιουλέν-Παρέ που μας κάνει μία αδυναμία στα άκρα. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες αναφορές τέτοιων νοσημάτων, τα οποία όμως πάλι υπάρχει μία αμφισβήτηση όσον αφορά τη χρονική συσχέτιση με το εμβόλιο. Όπως και να έχει, η πιθανότητα είναι εξαιρετικά μικρή. Και όταν ένα μέσο είναι τόσο ασφαλές για τον γενικό πληθυσμό, τότε το κόστος σε σχέση με το όφελος είναι μηδαμινό, γιατί μιλάμε για την υγεία όλης της και το καλό της κοινότητας. Καταστάσεις όπου έχει ενοχοποιηθεί καθόλου αυτό όσον αφορά για τα κομμάτια, γιατί παλιότερα είχε ακουστεί αυτό το πράγμα για άνοιες, για αλσχάιμερ και ούτω καθεξής. Αυτά αληθεύουν, αυξήθηκαν δηλαδή τα ποσοστά εξαιτίας του εμβολιασμού? Έχουμε κάποια μελέτη την οποία να το αποδεικνύει, ή τελικά δεν υπάρχει, ούτε αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος έχει καταρριφθεί? Και αυτό είναι ένας μύθος που καταρρίφθηκε, γιατί για να μπορέσουμε να ενοχοποιήσουμε ένα θεραπευτικό μέσο, πρέπει να υπάρχουν μελέτες οι οποίες να έχουν μεγάλο αριθμό ασθενών και να καταφέρουν να συσχετίσουν με στατιστική σημαντικότητα που λέμε στις μελέτες, να συσχετίσουν την παρενέργεια με το φάρμακο. Δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Αντίστοιχα, στα παιδάκια είχαμε ακούσει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει αυτισμό ή κάποιες άλλες μορφές προβλημάτων νευρολογικών ή ψυχιατρικών στα παιδάκια. Αυτό έχει αποδειχθεί ή και αυτό ήταν τελικά ένας μύθος? Όχι, ήταν ένας μύθος. Δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη μελέτη που να το αποδεικνύει. Το αντίθετο, μάλιστα. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει από εκεί και μετά δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση του εμβολίου. Τώρα, βέβαια, πιο πολύ έχει ακουστεί για άλλα εμβόλια, όχι για το εμβόλιο της γρίπης, για το ηλαράς ερυθράς παροτίτιδας περισσότερο, που το είχαν συσχετίσει με αυτισμό. Καμία τεκμηριωμένη μελέτη δεν συσχετίζει εμβόλια με άλλες παθήσεις. Μια που το είπατε αυτό και το αναφέρετε, είχαμε μιλήσει νωρίτερα στην αρχή ότι πολλές φορές αυτή η γρίπη μπορεί να προκαλέσει ένα πρόβλημα και να επιπλακεί με μια πνευμονία μικροβιακή, και η οποία συνήθως, όπως είπατε κυρία Παπλού, μπορεί να είναι από πνευμονιόκοκο. Γνωρίζοντας ότι πια έχουμε στη φαρέτρα μας και ένα εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκου, αυτό απευθύνεται και στις δύο, γιατί υπάρχει και η παιδιατρική μορφή και, το ενήλικα τώρα πια, γιατί παλιότερα δεν την είχαμε. Αυτό το εμβόλιο πόσο είναι συμβατό ή ασφαλές να γίνεται μαζί με το αντιγρυπικό? Είναι απόλυτα συμβατό. Μπορούμε την ίδια μέρα να κάνουμε και τα δύο εμβόλια. Δηλαδή στο ένα χεράκι για τα παιδιά το ένα εμβόλιο, στο ένα χεράκι το άλλο. Στους ενήλικες το ίδιο? Στους ενήλικες, επειδή η ετοιμότητά τους δεν είναι και τόσο καλή όσο στα παιδιά, εγώ θα έλεγα να είναι σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Ενός μήνα. Να έχει μεσολαβήσει ένας μήνας. Όπως και να έχει, να τονίσουμε και τη σημασία του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, γιατί η πνευμονιοκοκκική νόσος στοιχίζει τις ζωές πολλών ατόμων, και το κακό είναι ότι στα μεγάλα νοσοκομεία βλέπουμε όλο και περισσότερο ανθεκτικά στελέχη πνευμονιόκοκκου, τα οποία δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε με τις αντιβιώσεις τις οποίες διαθέτουμε. Άρα, για τα άτομα στα οποία συστήνεται να γίνεται ο εμβολιασμός, καλό θα είναι να γίνεται. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτός ο εμβολιασμός, δεν ξέρω αν διορθώστε με, είναι για το πνευμονιόκο, γίνεται φάπαξ, δηλαδή γίνεται, έτσι δεν είναι? Στα παιδιά δεν είναι φάπαξ, γιατί ξεκινάει, είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός καταρχάς, ξεκινάει σε ηλικία 2 μηνών. Γίνεται η πρώτη δόση, κάνουμε 3 δόσεις ανά 2 μήνες στην πρώτη βρεφική ηλικία και μία αναμνηστική στο δεύτερο χρόνο της ζωής. Οπότε το μωρό είναι από πολύ νωρίς καλυμμένο για το πνευμονιόκοκο. Ενώ στους ενήλικες? Στους ενήλικες συστήνουμε να γίνεται μετά την ηλικία των 65 ετών, και η δόση είναι μία. Δηλαδή κάνουν μία φορά το εμβόλιο και είναι καλυμμένοι εθόλου. Εννοούμε το πιο καινούριο, γιατί το πιο παλιό που ήταν ήταν κάθε 5 χρόνια. Επανάληψη.
Αυτό σε αντιδιαστολή φυσικά με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό που συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Γίνεται κάθε χρόνο, διότι ο ιός μεταλλάσσεται, που λέμε. Είναι έξυπνος ο ιός, προσπαθεί να βρει τρόπο να επιβιώσει. Όσο εμείς προσπαθούμε να τον καταπολεμήσουμε και να τον αποφύγουμε, τόσο εκείνος βρίσκει τρόπους, αλλάζει δηλαδή τη μορφή του, για να μπορέσει να μας προσβάλλει, να μπει μέσα μας. Γι' αυτό και το εμβόλιο κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Υπάρχει ειδική ομάδα που μελετά τα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν στην κοινότητα και κάνει έτσι μια πρόβλεψη, ας το πούμε, για το ποια στελέχη θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά, και με βάση αυτά τα στοιχεία παρασκευάζεται το εμβόλιο της χρονιάς. Κάθε χρόνο αλλάζει το εμβόλιο. Πρέπει να ξαναεμβολιαστούμε. Αυτή η πρόβλεψη είναι πάντοτε ασφαλής, δηλαδή το πετυχαίνουμε πάντοτε, κυρία Παύλου, ή κάνουμε και λάθη? Δεν κάνουμε λάθη, απλά δεν μπορούμε σε ένα εμβόλιο να περιλάβουμε και πάρα πολλά στελέχη. Συνήθως το εμβόλιο που γίνεται είναι τριδύναμο, δηλαδή καλύπτει για 3 στελέχη του ιού. Τα στελέχη όμως είναι πολύ περισσότερα. Ωστόσο, σε ένα μεγάλο ποσοστό και βάσει των επιδημιολογικών παρατηρήσεων μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική ασφάλεια για το ποια στελέχη θα κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος, και συνήθως οι επιστήμονες πέφτουν μέσα. Εδώ φυσικά αυτό το λέμε έτσι λίγο βαριτολογώντας, επομένως αν κάποιος κάνει κάποιο λάθος και έχει κρατημένο κανένα εμβόλιο από την προηγούμενη χρονιά, θα πρέπει να το ενημερώσουμε ότι μάλλον το εμβόλιο αυτό είναι άχρηστο. Θα πρέπει να το πετάξει, έτσι δεν είναι? Δεν παίζει ρόλο για την επόμενη χρονιά. Έτσι πρέπει να έχει λοιπόν το καινούριο, αυτό που είναι της χρονιάς της οποίας έχει κατασκευαστεί και έχει φτιαχτεί. Γιατί να πούμε ότι το εμβόλιο της γρήπης προκαλεί ανοσία η οποία διαρκεί ένα μέγιστο χρόνο 6 μηνών. Μετά τους 6 μήνες τα αντισώματα τα οποία έχει δημιουργήσει ο οργανισμός μειώνονται σε αριθμό. Είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο το εμβόλιο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Γιατί... Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι να τονίσουμε ότι το εμβόλιο μας προστατεύει μόνο από τον ιό της γρήπης, όχι από όλους τους άλλους ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω κάνει το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι δεν θα αρρωστήσω όλο το χειμώνα, όπως το είπαμε και πριν, από ιώσεις. Μια γρήπη, μια άλλη ιώση. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πάλι ποιοι είναι εκείνες οι ομάδες των ατόμων που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Να πω ότι φέτος το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, συστήνουν ότι οποιοδήποτε άνω των 6 μηνών και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να κάνει το εμβόλιο, όμως ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για τις ομάδες που θα αναφέρω, και αν γίνεται να έχουμε και την εικόνα για να μας μείνει καλύτερα. Είναι τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, για το λόγο που είπαμε ότι έχουν λιγότερο δραστικό αεροσωπητικό σύστημα. Είναι παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο, ανοσοκαταστολή, μεταμόσχευση οργάνων, δρεπανοκυταρική νόσο, οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη ή κάποιο άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα, οι χρόνιοι νεφροπαθείς και εκείνοι που έχουν νευρομυϊκά νοσήματα. Επίσης, όπως αναφέραμε, οι έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου της ηλικίας κύησης πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και είναι ασφαλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι λεχοίδες κυρίως τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό, αλλά και οι θυλάζουσες καθ' όλη τη διάρκεια του θυλασμού. Τα παχύσαρκα άτομα, δηλαδή τα άτομα με δείκτη μάζα σώματος πάνω από 40, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάζονται. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, αλλά και εκείνα τα άτομα που φροντίζουν τους ηλικιωμένους και εκείνους που έχουν χρόνια νοσήματα, για να τους προφυλάξουν. Οι κλειστοί πληθυσμοί, δηλαδή το προσωπικό και οι εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, και επίσης οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν, γιατί το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν σε όλους όσους αναφέρεται,
και το οποίο είναι ένα μεγάλο, νομίζω, έτσι, απόκτημα της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας η οποία πραγματικά, το ξέρουμε όλοι πόσο οικονομικά είναι πιεσμένη, δηλαδή δεν κοστίζει τίποτα το να εμβολιαστούμε, αντίθετα σώζουμε τις ζωές και τη δικιά μας, αλλά και κάποιον συνανθρώπου μας που θα μπορούσαμε να τον σκολήσουμε την ιό της γρήπης και τελικά να καταλήξουν αυτοί αντί για εμάς. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πράξη η οποία πραγματικά θα πρέπει να την κάνουν όλοι όσους αναφέρατε νωρίτερα και οι δύο οι κυρίες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, αλλιώς θα σας καληνυχτήσουμε δείχνοντας ένα βίντεο το οποίο το επιμελήθηκε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τον εμβολιασμό, το οποίο με μία δόση έτσι χιούμορ, αλλά πικρού θα έλεγα, προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει και μακάρι να είμαστε καλύτερα καλυμμένοι φέτος το χειμώνα. Καλή σας νύχτα. Μη λογαριάζεις, δεν θα το βρεις. 868.641 άτομα ενώσισαν πέρυσι από τον ιό της γρήπης. 435 σοβαρά κρούσματα. 408 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και 197 μας άφησαν χρόνους. Και όλα αυτά γιατί δεν κάναν ένα εμβόλιο. 5 λεπτά, χωρίς κόστος. Κατάλαβες, να πας να κάνεις το εμβόλιο. Τώρα! Μία σύσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.